Να καλωσορίσουμε τον κύριο Λευτέρη Χριστοφόρου, καλωσορίσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον κύριο Νιαζίγκη Ζήλιουρεκ, καλωσορίσατε κι εσείς. Σας ενημερώνω ότι έχει κηρυχθεί από σήμερα τρίμερο πένθος στην Κύπρο. Πριν πάμε στα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε, λαϊκό προσκύνημα την Παρασκευή, 8 η ώρα, και αμέσως μετά η κηδεία της Ζέδας Εμιλιανίδου, κύριε Χριστοφόρου. Δεν ξέρω αν θέλετε να. Είναι ανίποτη η θλίψη και το πένθος. Πραγματικά η Κύπρος πενθεί και όλοι εμείς μαζί, και πιστεύω ότι όλοι μας υποκλινόμαστε στον άνθρωπο, στην υπουργό, στον συνεργάτη, σε αυτήν που άφησε ένα θετικό και μόνο θετικό στίγμα στη διαδρομή της, και που για όλους εμάς η δική της η πορεία θα αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα, και ιδιαίτερα για τους νεότερους, για το ήθος της, για την αξιοπρέπειά της, για την αξιοπιστία της, για την αποτελεσματικότητά της, για την προσήλωσή της σε αρχές και αξίες που πιστεύω ότι στην εποχή που ζούμε αναζητούμε εν αγωνίως τέτοιους ανθρώπους και τέτοιες προσωπικότητες. Γι' αυτό και η απώλειά της είναι μεγάλη και είναι δυσαναπλήρωτη. Υποκλεινόμαστε πραγματικά στην αγαπημένη μας Ζέτα και συμμετέχουμε στο βαρύτατο πένθος που συμμετέχει ολόκληρη η Κύπρος. Ναι, συμμερίζουμε βεβαίως, είναι μια μεγάλη απώλεια για την Κύπρο. Σίγουρα πρόκειται για έναν άνθρωπο που ήταν παράδειγμα για όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Κέρδισε τις καρδιές, τις ψυχές με σοβαρότητα, με δουλειά που έχει δείξει, και έδωσε και ένα μήνυμα ότι τελικά υπάρχουν και πολιτικοί που μπορούν να κερδίσουν την εκτίμηση της κοινωνίας. Είναι ένα παράδειγμα για με μισή σίγουρα μεγάλη απώλεια. Συμμερίζουμε την. Όντως, αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν και πολιτικοί που μπορεί να κερδίσουν. Ναι. Δεν το είπα τυχαία, γιατί στην εποχή μας όντως είναι δύσκολο, όχι μόνο στη χώρα μας, παντού νομίζω, σε όλες τις χώρες είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άρα τα έργα του καθενός κρίνονται, και αν είναι σωστά τα έργα του καθενός, κρίνονται και από τους πολίτες με δίκαιο τρόπο. Ναι. Χωρίς παραπάνω. Και συλληπιτήρια ξανά στην οικογένεια. Μάλιστα. Τώρα περιμένουμε σε λίγο τον Ουκρανό πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Θα πει, φαντάζομαι, για την κατάσταση, θα μεταφέρει την όλη κατάσταση. Μαζί με τους Ουκρανούς όμως υποφέρουν και άλλοι λαοί, κύριε Λευτέρη Χριστοφόρου. Στο κομμάτι της ακρίβειας και στο κομμάτι που αφορά τον πληθωρισμό. Και το ζείτε κι εσείς επιστρέφοντας στην Κύπρο αναταχτά χρονικά διαστήματα. Σας λένε, φαντάζομαι, οι πολίτες ότι έχουν να κρυβίνει τα πάντα. Κάντε κάτι να μας βοηθήσετε. Ή δεν το ακούτε? Πιστεύω ότι η μέγιστη τραγωδία τη βιώνει η Ουκρανία εξαιτίας της Ρωσικής εισβολής. Σίγουρα, γίνεται το μέτωπο του πολέμου, ναι. Και εμείς συναισθανόμαστε πλήρως το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, γιατί εδώ και 48 χρόνια είμαστε θύματα ακριβώς μιας βάρβαρης εισβολής και κατοχής. Και σίγουρα συνέχουμε με τον πόνο όλων αυτών των Ουκρανών προσφύγων, γιατί και εμείς για 48 χρόνια είμαστε αυτοί που μπορούμε να τους καταλάβουμε όσο κανένας άλλος. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή ταχθήκαμε δίπλα τους. Η ρωσική εισβολή είναι αυτή που δημιούργησε και όλες τις παράπλευρες απώλειες. Εάν σήμερα σταματήσει αυτή η εισβολή, γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα υπάρχουν όλα αυτά τα φαινόμενα, που δεν είναι μόνο στα θέματα της ακρίβειας, θα έχουμε και ζητήματα επισιτισμού. Δηλαδή θα έχουμε κόσμο και περιοχές του πλανήτη που θα πεινάσουν εξαιτίας του ότι έσπασε η μεγάλη εφοδιαστική αλυσίδα, και εξαιτίας αυτής της πραγματικά παράνομης, βάρβαρης εισβολής που συμβαίνει στην Ουκρανία, όπως συνέβηκε και στη δική μας την πατρίδα. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει και μπορεί να διαχειριστεί στο μέτρο των δυνάμεων και του δυνατού ενωμένη, όπως αντιμετώπισε και την πατρίδα. Πώς το αποδεικνύει αυτό τον μπορεί, κύριε Χριστοφόρου? Υπάρχει μια σκέψη η οποία υπήρχε, και επειδή συμμετείχα σε όλες αυτές τις συζητήσεις για το Recovery Fund, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην αρχή, όταν συζητούσαμε και λέγαμε ότι για να αντιμετωπιστεί η πανδημία απαιτείται ένα ισχυρό οικονομικό όπλο, και αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, και εμείς μάλιστα λέγαμε τις τάξεις του 1-3, τελικά ήταν 800 δισεκατομμύρια. Υπήρχαν χώρες που διαφωνούσαν να γίνει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης για να στηρίξει και να σώσει τις οικονομίες από την πανδημία. Δεν ήταν μόνο υγειονομικό το πρόβλημα, ήταν και οικονομικό. Και αποδείχθηκε ότι αυτό το ισχυρό όπλο, το Ταμείο Ανάκαμψης, έσωσε τις οικονομίες και δίνει τη δυνατότητα προοπτικής για αυτές τις οικονομίες. Το δεύτερο πλήγμα που είναι τεράστιο είναι η ρωσική εισβολή. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει ακόμα ένα ταμείο, αφού δικαιούται και μπορεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι το κόσμο ιστορικό οικονομικό γεγονός, να δανείζεται από τις αγορές, και επειδή είναι AAA, δανείζεται με μηδενικών και αρνητικών επιτόκιων. Άρα, μπορεί, δηλαδή, αυτό το ταμείο πότε θα γίνει?
Ζητείται από κάποιες χώρες, νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, γιατί υπάρχει και ανάλογη αντίδραση από άλλες χώρες που δεν θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει τόσο βαθιά στους δανεισμούς για να μπορέσει να στηρίξει την οικονομία. Άρα να δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ να θεωρώ... κάνει αυτό το ταμείο και να δώσει χορηγίες στα κράτη. Βεβαίως, να στηρίξει τις απώλειες των χωρών εξαιτίας αυτής της νέας κρίσης που είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω έναν να πω όμως πολύ σημαντικό, ότι η οποιαδήποτε κρίση που αντιμετωπίζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο ομαλή από ό,τι θα αντιμετωπιζόταν εάν επί παραδείγματι Κύπρος βρισκόταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε την πανδημία θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε σε υγειονομικό επίπεδο, αλλά ούτε και σε κοινωνικο-οικονομικό. Το ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο λίγες από τις συνέπειες που θα έχει οποιοδήποτε άλλος βρίσκεται εκτός αυτής της μεγάλης κρίσης. Πώς απαντάτε σε αυτούς που σας επικρίνουν την κυβέρνηση ότι δεν κυνήγησε περισσότερα σε σχέση με το κομμάτι ή των εξαιρέσεων ή των χορηγιών ή οτιδήποτε άλλο μπορούσε για να δώσει περισσότερες ανάσες στον κυπριακό λαό? Τι απαντάτε? Σε αυτά τα 8 χρόνια που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχω να πω και να καταθέσω μετά λόγω γνώσεως ότι αυτή η κυβέρνηση και η Κυπριακή Δημοκρατία, πέραν του ότι είναι αυξημένου κύρους και αυξημένης δυνατότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέτυχε πολύ περισσότερα από ό,τι πετύχαμε από τη μέρα που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαψης, και όσον αφορά το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, και όσον αφορά πολλά άλλα επιμέρους ζητήματα, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι παρούσα, δίνει τις μάχες και εμείς δίνουμε όλοι οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κερδίζει η Κύπρος. Και πιστεύω ότι κερδίζει η Κύπρος, αλλά πρωτίστως πρέπει να κερδίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί να μοιράσει τον πλούτο στις χώρες μέλη. Και θεωρώ ότι η παρουσία μας και μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυλύνει αυτά τα προβλήματα. Αναμένουμε ότι θα ληφθούν πιο αποφασιστικά μέτρα, γιατί πραγματικά και ο Κυπριακός λαός θα έχει να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Επιστρέφω σε λίγο κοντά σας. Ευελπιστώ να μην εξελιχθεί σε στάσιμο. Συμμερίζεστε ότι γίνονται αυτά που πρέπει ή μπορούσαν να γίνουν περισσότερο? Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πόλεμο. Ναι. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Κάνει κίνηση η Ευρώπη προς αυτήν την κατεύθυνση? Βεβαίως, και πρέπει να κάνει και περισσότερο. Το οικονομικό είναι άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή θέλουμε άμεσα τερματισμό της εισβολής. Αυτό έχει αλλάξει τα πάντα. Είμαι, ζούμε σε μια άλλη εποχή μετά από 24 Φεβρουάριο. Η ρωσική εισβολή πρέπει να σταματήσει στην Ουκρανία. Εκεί κρίνεται η διπλωματία και η επιτυχία της πολιτικής. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει τα πάντα για να τερματίσει αυτό. Γιατί όλη αυτή η κρίση που βιώνουμε, που θα τη βιώσουμε αν συνεχίζει παρακάτω, και δεν υπάρχει εύκολη και άμεση απάντηση σε αυτή την κρίση, που είναι πολλαδιάστατη, ξεκινάει από την άμυνα και πάει μέχρι σε οικονομία και σε αγροτική παραγωγή και ακρίβεια κτλ., δεν θα υπάρχει άμεση εύκολη λύση σε αυτό το ζήτημα. Άρα πρέπει να δούμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο σε αναζήτηση τερματισμού της πόλης. Είναι πολύ δύσκολο βεβαίως να πείσει κανείς. Τι πρέπει άλλο να γίνει? Εντάξτε. Γιατί έγιναν κάποιες επαφές, ο Μακρόν κάνει συναντήσεις το ένα το άλλο. Το έχουν κάνει όλοι. Το έχουν κάνει και ο Σόλτς και ο κ. Μακρόν, το έχουμε δει. Ναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε τρόπο να τερματίσουμε αυτό το πόλεμο και να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε μια αρχιτεκτονική της άμυνας της Ευρώπης, μέσα στο οποίο θα είναι και η Ρωσία. Αυτή είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, δεν θα είναι αύριο, όμως αλλιώς δεν θα τερματιστεί αυτό το νέο ψυχρό πόλεμο. Άρα τι λέτε, ποιος να είναι ο ρόλος της Ρωσίας, είπατε? Κοιτάξτε, θέλουμε μια κοινή αρχιτεκτονική άμυνα στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι, το οποίο είτε η Ρωσία, ούτε η Ρωσία θα νιώθει απειλή, ούτε η Ρωσία να εισβάλλει σε άλλες χώρες. Για να εξηγηθούμε, έτσι. Όμως άμεσα τώρα αυτό που χρειάζεται είναι τερματισμό της εισβολής. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πείσει κανείς ένα Πουτίν που έχει κάνει αυτό το πράγμα μέγα θέμα άδικο. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Μια χώρα να έρθει να εισβάλλει σε μια ανεξάρτητη χώρα. Έτσι. Μπροστά σε όλων και σε παράδειγμα. Άρα το πρόβλημα να τελειώσει ο πόλεμος. Ναι. Επειδή δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, στο κομμάτι το οικονομικό τι κάνουμε? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές σοβαρές δυσκολίες που δεν θα ξεπερνούν εύκολα. Απλώς πιστεύω ένα πράγμα μόνο να σας πω, λίγο θεωρητικό. Δεν μπορεί η αγορά να ρυθμίσει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, αν μένουμε μόνο σε μια πολιτική φιλελεύθερη της αγοράς μόνο και αν δεν υπάρχουν παρεμβάσεις και από το κράτος, εδώ πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας. Δηλαδή, η αγορά και οι κανόνες της αγοράς δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την κρίση και σε ακρίβεια κτλ. Άρα παρεμβάσεις και σε τοπικά επίπεδα. Βεβαίως, και κράτη-μέλη πρέπει να υπάρχει μια πολιτική όπου οι κυβερνήσεις μπορούν να λάβουν κάποια μέτρα
έτσι, έκτακτα κάποια μέτρα για να ρυθμιστούν πέντε πράγματα. Αλλιώς ζούμε σε μια έκτακτη κατάσταση. Αυτή δεν είναι μια νορμάλ κατάσταση. Είναι μια έκτακτη κατάσταση που ζούμε και θα συνεχίσουμε να το ζήσουμε όσο καιρό υπάρχει αυτή η κρίση και αυτός ο πόλεμος. Άρα λοιπόν, από τη μία εργαζόμαστε σε επίπεδο διπλωματίας να τερματιστεί ο πόλεμος και από την άλλη πρέπει να δούμε πώς πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα με βοήθεια των κυβερνήσεων πια, πέραν της λειτουργίας της αγοράς, για να ρυθμιστεί όσα μπορεί να ρυθμιστεί η αυτή η υπερβολική ακρίβεια που παντού, ιδιαίτερα κατά τα στρώματα, το πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά. Αυτό που είπατε και χθες για το θέμα που αφορά τα νησιά, πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Εντάξει, είναι σε ένα άλλο επίπεδο αποφάσεων, φαντάζομαι, αλλά υπάρχει τρόπος οικονομικά να αποφεληθεί και η Κύπρος? Ναι, χαίρομαι που το θίγεται και επικεντρώνεστε σε ένα ζήτημα που πραγματικά καμιά φορά συζητούνται αυτά τα ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν τεράστια αξία και σημασία, αλλά περνούν απαρατήρητα και πραγματικά χαίρομαι γιατί το θέτετε. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια που έγινε από έναν συνάδελφο ευρωβουλευτή της αριστεράς, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, που ουσιαστικά επικεντρώνεται στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελούν το 4% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για μας, και αυτό ανέδειξε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ανεκτήμητης αξίας ο πλούτος, οι δυνατότητες, το συγκριτικό γεωγραφικό πλεονέκτημα, ο γλωσσικός και ο πολιτιστικός πλούτος που έχουν αυτά τα νησιά. Είναι πολλές φορές η προμετωπίδα και το προεφήρωμα και το προκεχωρημένο φυλάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Κύπρος, και όφιλε μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει μια στρατηγική, ένα όραμα διαχείρισης και ανάπτυξης αυτών των νησιών που δεν υπάρχει. Είναι απομονωμένα, πληρώνουν και μέσα στις ίδιες τις συνθήκες καταγράφεται ότι τα νησιά βρίσκονται σε μειονεκτικό διαρθρωτικό ζήτημα. Δηλαδή τα νησιά δεν μπορούν να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τις ίδιες δυνατότητες, τα χαμηλά κόστα που έχει η πυρωτική Ευρώπη. Και αυτά τα νησιά αφήνονται μόνα τους να αντιμετωπίσουν αυτήν την άδικη μεταχείριση, αυτόν τον άνισο ανταγωνισμό. Και πιστεύω ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα και εμείς είμαστε μια από τις δύο χώρες που είναι νησί, να το αναδείξουμε και να το αξιοποιήσουμε, να συνταχθούμε σε μια πολύ σημαντική πολυσέλιδη έκθεση. Αυτή η έκθεση πιστεύω ότι αλλάζει τη μορφή του κάθε νησού και ιδιαίτερα της πατρίδας μας. Δηλαδή, θα δοθούν τέτοιες δυνατότητες ανάπτυξης πρόοδου ευημερίας στα νησιά, που η Κύπρος έχει πάρα πολλά να υποφεληθεί. Μάλιστα, μου δόθηκε ευκαιρία. Έχω την εντύπωση, και μπορείτε να με βοηθήσετε κι εσείς, ότι έχει φτάσει ο Ουκρανός πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ναι. Είναι η απαραίτητη είσοδος του και ουσιαστικά είναι εδώ και ουσιαστικά θα απευθυνθεί στους ευρωβουλευτές. Ναι, ωραία, θα πάμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε. Θα απευθυνθεί στους ευρωβουλευτές. Έχει και συμβολικό χαρακτήρα, έχει και ουσιαστικό χαρακτήρα. Το επίσημο καλωσόρισμα. Ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και οδηγείται στην αίθουσα εδώ δίπλα. Ναι, όπου εκεί θα τον υποδεχθεί η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η φίλη Ρομπέρτα Βετσόλα, μαζί με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Έχει δύναμη και ισχύ το Ευρωκοινοβούλιο για όσους το θεωρούν ότι βρίσκεται στο περιθώριο. Κάθε άλλο, σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο έχει τη δύναμη. Συζητούσαμε προηγουμένως για τα νησιά. Εκεί μας δόθηκε ευκαιρία να θέσουμε και το ζήτημα. Άρα, δηλαδή, αν το χρησιμοποιήσει σωστά και αυτό το πρόγραμμα, η Κύπρος μπορεί να αποφεληθεί. Να πιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη στήριξη που απαιτεί. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πιστεί ότι τα νησιά έχουν πραγματικά μια ανεκτήμητη αξία που οφείλει να την αναδείξει. Εγώ έθεσα το ζήτημα ότι ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα όσον αφορά τα νησιά για την Κύπρο, το ότι του στερείται μέχρι σήμερα στην Κύπρο να δοθεί ευρωπαϊκός οργανισμός για να αναδειχθεί η Κύπρος, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Κι όμως, συνδέοντας το και με την προηγούμενη συζήτηση για την κρίση την ενεργειακή, θέλω να πω ότι παρά τις επιπτώσεις, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα αυτήν την κρίση να την αναδείξει σε ευκαιρία. Είναι η ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί εναγωνίως ενεργειακές πιές. Η Κύπρος να καταστεί ενεργειακό κέντρο μεταφοράς ενέργειας, είτε φυσικού αερίου είτε ηλεκτρικής ενέργειας. Και το πιο σημαντικό, η Κύπρος που έχει το ακαταμάχητο συγκριτικό πλεονέκτημα της μεγαλύτερης ηλιοφάνειας στην Ευρώπη, να επιδοθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να καταστεί. Αυτό όπως έχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε όλα τα σπίτια, να έχουμε και αν επιτρέπετε σε αυτό το σημείο. Ναι, παρακαλώ. Πρώτα να σας πω ότι αυτή η δουλειά που γίνεται για τα νησιά, από μένα νησιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Κύπρο. Δεύτερο, όλη η πολιτική της ενέργειας, και όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές, Κύπρος με τόσο πλούτο στο αέρα και ήλιο, πρέπει σιγά σιγά να δούμε πώς θα εξελιχθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και θα εξασφαλίσουμε σίγουρα μεγάλη στήριξη και από την Ευρωπαϊκή. Και να είμαστε πρωτοπόροι, να είμαστε μπροστά τους άλλους. Σας πω και να σας αγγελώσω μια είδηση. Παρακαλώ. Το γραφείο μου εδώ και καιρό ετοιμάζει μια μελέτη για τα ευρωπαϊκά νησιά,
πώς μπορούν να λύσουν το πρόβλημα τους μέσα από ανανεώσιμες πιέσεις. Αυτή η μελέτη ολοκληρώθηκε τώρα. Επόμενο μήνα θα την παρουσιάσουμε και στην Κύπρο και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μέσω αιωλικής ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκών, φαντάζομαι θα βρείτε και άλλα. Ακριβώς, και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα νησιών της Ευρώπης πώς λύσαν αυτό το πρόβλημα και πώς πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν και αυτό το θέμα μας αφορά άμεσα σαν Κύπρο και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε εν ώψη του Κοινοβουλίου. Αυτή... Είναι και το κομμάτι με τους χορτιστές. Εντάξει, τα μικρά συνήθως τα αφήνουμε στο περιθώριο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Λέω ότι κάθε συσκευή στο σπίτι έχουμε 18, 15, 20, 25 φορτιστές. Απλώς πολίτης δεν θα σας μιλήσει για μεγάλη πολιτική στον δρόμο, θα σας μιλήσει για αυτό το για θέμα. Για αυτό το απλό. Ότι με ένα φορτιστή και θα κάνουμε τα πάντα. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Και από πλευράς περιβάλλοντος είναι πολύ βεβαίως. Σημαντικό. Και συμφωνώ με τον Λευτέρη ότι η Ευρωπαϊκή, το Ευρωκοινοβούλιο αποκτάει μεγάλη σημασία και ρόλο μέρα με μέρα πραγματικά. Και βλέπουμε αυτό, βλέπουμε και μάλλον με έλλειξη του conference για το μέλλον της Ευρώπης θα δούμε και προτάσεις για ακόμα ενίσχυση, παραπεριτέρω ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου. Μάλιστα. Κλείνοντας, υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό σήμερα, κύριε Χριστοφορού? Εδώ από... θεωρώ πολύ σημαντικό είναι αυτόν, η προέκταση όλων αυτών που ανάφεραν και ο αγαπητός συνάδελφος ο Νιαζή για τον Green Deal, για τα τεράστια ποσά και τα κοντήλια και η Κύπρος πραγματικά μπορεί να καταστεί πρωτοπόρος γιατί έχει όλες τις δυνατότητες. Σήμερα θα ψηφίσουμε το Fit for 55 που είναι ουσιαστικά το πακέτο που έχει να κάνει με τη μείωση των καυσίμων. Είναι πολυδιάστατων, πολυσχηδές, πολλές λεπτομέρειες, πολλές εξειδικεύσεις όμως. Αυτό θα οδηγήσει μια Ευρώπη το 2030 να είναι πιο πράσινη. Ναι. Και πιο... ετοιμαστούμε ελευθερία να αλλάξουμε αυτοκίνητα στην Κύπρο. Εσύ. Και όχι μόνο. Αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζουν τα υπάρχει πάντα. Πρόνοια, ότι πλέον δηλαδή, υπάρχει χρονικός ορίζοντας για το πότε θα. Για τα πάντα. Υπάρχει, άρα είναι αυτά τα σημαντικά. Και δυστυχώς τι γίνεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται εδώ σε μια χρονική στιγμή και σας τιμά ιδιαίτερα που είσαστε εδώ και δίνετε τα σωστά μηνύματα και την ενημέρωση στον κυπριακό λαό. Παίρνονται σήμερα κάποιες αποφάσεις και στην Κύπρο δυστυχώς φτάνουν με διαφορά φάσεις. Να τις υλοποιούμε πολύ νωρίτερα, κύριε Χριστοφόρο. Να βρούμε τους μηχανισμούς να τρέξουμε λίγο. Και η ενημέρωση φτάνει με διαφορά φάσεις. Ναι. Δηλαδή, αυτό που είπε ο αγαπητός Νιαζή, πότε θα αλλάξουν αυτοκίνητα. Αυτά θα φτάσουν ότι θα είμαστε στο παραπέντε. Ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται σήμερα, επειδή δεν αναλύονται, δεν υπάρχει ενημέρωση και πληροφόρηση, αυτά φτάνουν στους πολίτες στο τέλος. Πολλές φορές το συμπέντε πληρώνουμε και πρόστιμο για να εφαρμόσουμε ευρωπαϊκές αποφάσεις. Που μπορεί να λήφθησαν πριν 2 ή 3 χρόνια. Άρα, εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η φωνή της Ευρώπης, είναι η φωνή των Κυπρίων πολιτών. Λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις και δίνουμε καθημερινά μάχες όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές, τόσο για το εθνικό μας ευρωβουλευτές, τόσο για το εθνικό μας θέμα, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των Κυπρίων πολιτών. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία αυτό το διήμερο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.